Ωστό, έβδομο έγκυρο, Δαμιανάκης Ευτύχιος. Ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Χανιά, κοιτάμε μπροστά, Ευτύχης Δαμιανάκης, ο οποίος προτάθηκε από Δημοτικό Σύμβουλο της ομάδας του, εκλέχθηκε πρόεδρος του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων. Με 27 ψήφους υπέρ, 18 λευκά και τη λαϊκή συσπήρωση να απέχει της ψηφοφορίας λόγω διαφωνίας επί του νομοθετήματος, ο κύριος Δαμιανάκης έτυχε αποδοχής από την πλειοψηφία του σώματος. Το σύνολο του συνδυασμού μου, με τους οποίους κάναμε αλλεπάλληλες συναντήσεις και συζητήσεις, κατέληξε ομόφωνα για αυτό το πλαίσιο μιας συνεργασίας και όχι σύμπραξης. Η εκλογή μου με τιμά. Και βεβαίως θα ξέρετε ότι ως χαρακτήρας θα κάνω τα πάντα προκειμένου αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο να είναι ένα συμβούλιο λογικής. Στην έναρξη της συνεδρίασης, ο νέος Δήμαρχος Παναγιώτης Σημανδυράκης τόνισε ότι η Δημοτική Αρχή θα εργαστεί με ακεραιότητα, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα. Για να ανταποκριθούμε και να φανούν αντάξει των προσδοκιών του χανιώτικου λαού. Με αυτές τις πολύ σύντομες σκέψεις, δεν θα ήθελα να καταφραστώ την δυνατότητα που δίνει ο Πρόεδρος, θα ήθελα να επιτεθώ σε όλους, στους επικεφαλείς και σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, να έχουμε μια παραγωγική, μια επιχορηγητική τετραετία, η οποία θα θέσει, αν θέλετε, ένα διαφορετικό πλαίσιο αντίληψης για τα Χανιά. Η ανοχή θα είναι δεδομένη όσον αφορά στα μεγάλα προβλήματα των Χανίων, δήλωσε ο επικεφαλής της παράταξης, η απάντηση «Τα Χανιά μας», Άρης Παπαδογιάννης. Το στίγμα της τάσης που θα κρατήσουν οι δημοτικές τους ομάδες έδωσαν επίσης ο Ευτύχης Δαμιανάκης και ο Γρηγόρης Αρχοντάκης. Ανοχή όμως καμία δεν θα υπάρχει, προσέξτε, για τις επιλογές των προσώπων και των συνθέσεων που θα προκύψουν. Είμαστε σαφείς, από την πρώτη μέρα θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της η Δημοτική Αρχή και οι συνεργάτες της, γιατί εδώ εμείς θα ασκήσουμε αυτό το θεσμικό μας δικαίωμα. Και εύχομαι η διοικητική αρχή του Δημοτικού Συμβουλίου να είναι μόνο υποφελής για τα Χανιά. Και εμείς θα είμαστε μαζί με τη Δημοτική Αρχή εκεί που πρέπει και θα είμαστε απέναντι πάλι εκεί που πρέπει. Δεν θα ακούσετε από εμάς λαϊκισμό, θα ακούσετε επιχειρήματα σοβαρά. Από τη διαδικασία απουσίασε ο πρώην Δήμαρχος Τάσος Βάμβουκας με τον Γιώργο Ξανθουδάκη που τον εκπροσώπησε, να τονίζει ότι ο Δήμος Ενεργών Πολιτών θα συνεργαστεί για το καλό των Χανίων. Να έχουμε μια όνειμη και επικοινωνική δουλειά και όλοι μαζί να καταφέρουμε να πάμε τον τρόπο μας αρκετά βήματα μπροστά. Η στήριξη στη νέα Δημοτική Αρχή θα καθοριστεί με μοναδικό κριτήριο αν οι προτάσεις της θα δίνουν προοπτική λύσεων στα συσσωρευμένα προβλήματα του τόπου, ξεκαθάρισε ο επικεφαλής της Πρωτοβουλίας Πολιτών πρώτα ο άνθρωπος Γιάννης Αρής. Θέλουμε να ευχηθούμε ότι θα υπάρξει πραγματικά συνεργασία και συνένεση στα μεγάλα, οξυμένα και χρόνια υπάρχοντα προβλήματα που έχουμε στο Δήμο. Θα κινηθούμε στο πνεύμα που κινηθήκε ο επί σειρά ετών Δημοτικός Σύμβουλος της Λαϊκής Εισπύρωσης Νίκος Παπαντονάκης, ο οποίος αποσύρθηκε φέτος, δήλωσε ο νέος επικεφαλής της ομάδας Νίκος Βουρλάκης, ενώ ο Σεραφείμ Ρίζος, εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος με την Ανταρσία, είπε ότι δεν θα επικροτήσει συνεργασίες. Θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τα πραγματικά λαϊκά προβλήματα, θα προσπαθήσουμε να είναι η θέση και η απόψη μας, αλλά και η πρακτική μας προς το συμφέρον της πλειοψηφίας των Χανιωτών. Από τη δική μας την πλευρά δεν έχουμε έρθει εδώ για να δείξουμε ούτε ανοχή, ούτε να διεκδικήσουμε συμμετοχή σε συνενέσεις πάνω σε αντιλαϊκές πολιτικές. Στη σημερινή πρώτη συνεδρίαση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων έγινε επίσης η εκλογή Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου. Ψηφοφορία διεξήχθηκε για την ανάδειξη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.